Κανόνες ορθής κυκλοφοριακής αγωγής στον δρόμο, στη χρήση του ποδηλάτου αλλά και στη συμπεριφορά μέσα στο αυτοκίνητο θα διδαχθούν μαθητές δημοτικού σχολείου σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από πρόγραμμα παραγωγής της κυκλοφοριακής αγωγής που θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικών μονάδων. Μετά από σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Τροχέας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερματζόπουλος ενέκρινε την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, σκοπός του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας, η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς μέσα από πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε ένα εικονικό κυκλοφοριακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από ομάδα αστυνομικών και ψυχολόγων, ενώ ειδικότερα προβλέπεται η προβολή εντός διδακτικής αίθουσας μιας παρουσίασης που περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες με κύριους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, βαδίζοντας και διασχίζοντας το δρόμο, οδηγώντας ποδήλατο και μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα από μια διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων για παιδιά που θα έχει διάρκεια 20 λεπτά.